Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε άλλη μια εκπομπή Τζάμπολ. Μαζί σας και πάλι, συνεπείς στο ραντεβού μας, προσπαθούμε να φέρουμε την καλαθόσφαιρα όσο πιο κοντά γίνεται στους φίλους στο διαδίκτυο. Ένα άθλημα το οποίο είχε το Final Four του το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Η ΑΕΚ είναι η μεγάλη κερδισμένη του τουρνουά αυτού. Κέρδισε στον τελικό με 77-59 τον Κεραυνό και έχουμε μαζί μας δύο πολύ καλούς φίλους. Καταρχήν τον υπαρχηγό της ΑΕΚ, τον Ανδρέα Σεζόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς όρισες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλλου. Να είστε καλά. Και τον Γρηγόρη τον Γρηγορά. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Μανίκο. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ο Γρηγόρης, ο οποίος ήταν και στα τρία παιχνίδια, περιέγραψε το ένα, ήταν στο δεύτερο, το τρίτο το είδε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε όσον αφορά τον μεγάλο τελικό και γενικότερα το διήμερο, τριήμερο που μας κράτησε όλους έτσι σε εγρήγορση. Λοιπόν, Ανδρέα. Να ξεκινήσουμε μαζί σου. Συγχαρητήρια, είπαμε για την κατάκτηση του κυπέλου. Ήταν δίκαιη η κατάκτηση του κυπέλου έτσι όπως ήρθε μέσα από τα δύο παιχνίδια που παίξατε? Νομίζω ήταν πέρα για πέρα δίκαιη. Παίξαμε ένα καταπληκτικό μπάσκετ, ειδικά στον τελικό. Στον ημιτελικό είχαμε πάει αρκετά διαβασμένοι με τον Απόλλωνα. Δεν χρειάστηκε να δώσουμε το 100% από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον και μέσα στο γήπεδο. Ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο λίγο πιο εύκολα η πρόκριση και έτσι καταφέραμε να κρατήσουμε και λίγες δυνάμεις για τον τελικό. Στον τελικό ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπιασε την ομάδα μου διαβασμένη για 40 λεπτά. Δεν είχαμε κανένα κενό διάστημα και αυτό ξέρεις είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν παίζεις με αντίπαλο σαν τον Κεραυνό. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος 40 λεπτά, γιατί σε ένα νεκρό διάστημα των 2-3 λεπτών μπορεί να σου κάνει μια διαφορά είτε να σε φτάσει είτε να ξεφύγει ο κεράτος. Αυτό είναι θέμα προπονητή ή είναι θέμα παιχτών? Είναι και τα δύο. Είναι συνδυασμός. Είναι το πώς, καταρχήν, ο προπονητής έχει την τακτική. Θα σου πει κάποια πράγματα, το πώς θα αντιμετωπίσεις τον αντίπαλο. Από εκεί πέρα η συγκέντρωση είναι θέμα δικό σου. Και το βασικό είναι ότι σε μια νύχτα στην οποία μπορεί να μην είσαι καλά επιθετικά, δεν δικαιολογεί να μην είσαι καλά στην άμυνα. Στην άμυνα πρέπει να είσαι πάντα καλά. Γιατί είναι θέμα συγκέντρωσης και μόνο. Οπότε νομίζω είναι. Εσύ δηλαδή τη άμυνα περισσότερο? Κοίταξε, εγώ είμαι τη επίθεση, βέβαια. Αλλά το ρητό είναι το γνωστό. Η επίθεση κόβει εισιτήρια, η άμυνα όμως παίρνει πρωταθλήματα. Εντάξει, σωστό και αυτό. Το να κρατήσει κάτω από του 60 πόντου τον Κεραυνού είναι ασφαλώς πολύ μεγάλο επίτευγμα και μιλάει από μόνο του. Δεν χρειάζεται να πει κάποια πράγματα περισσότερα. Βρεθήκαν οι δύο ομάδες με την καλύτερη επίθεση ουσιαστικά. Και είναι οι καλύτερες ομάδες. Φαινομενικά, ναι, είναι οι καλύτερες ομάδες. Ακριβώς και παίξαν και δύο καλύτερες επιθέσεις του πρωταθλήματος. Το να κρατήσει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος που είχαν νομίζω 82-83 πόντους μέσο όρο κάτω από τους 60, αυτό μόνο του λέει πολλά. Και σίγουρα μας έκανε το πρώτο φαβορί για να πάρουμε το κύπελλο. Ναι. Γρηγόρη, ήταν δίκαιη η κατάκτηση του κύπελλου από τον Κεραυνό? Συγγνώμη, από την ΑΕΚ. Με βάση ειδικά την εμφάνιση των τελικών, ήταν ας το πούμε άλλο επίπεδο η εμφάνιση της ΑΕΚ. Ήταν αυτό που είπε ο Ανδρέας, ότι για 40 λεπτά, μη σου πω για 45, για 50 και το ημίχρονο, ήταν συγκεντρωμένη 100% η ΑΕΚ. Και όσον αφορά και την ερώτηση που το έκανες για το αν είναι λάτρες της επίθεσης ή της άμυνας, είναι αλήθεια ότι στον ημιτελικό ο Ανδρέας προσωπικά ήταν παίχτης ο οποίος έβαλε σημαντικά τρίποντα, αν δεν κάνω λάθος, 4. Στον τελικό απ' την άλλη. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν άποντος και αυτός και ο Ντέιβις παίχτες που έκαναν τη διαφορά στη συνέχεια. Ωστόσο, αμυντικά μάζεψε και 10 rebound και έκανε και κλεψίματα που έδειξαν ότι ουσιαστικά πόνταρε ο Νικόλας Παπαδόπουλος πάνω στα αμυντικά καθήκοντα της ομάδας. Εγώ θα πω ότι βλέποντας λίγο τα στατιστικά του παιχνιδιού, συνολικά είχε η ΑΕΚ 7 κλεψίματα, 4 τα έκανες εσύ. Άρα προφανώς και ήσασταν μελετημένοι, ξέρατε τις κινήσεις των αντιπάλων, ξέρατε πού θα κινηθούν οι αντίπαλοι και ξέρατε πώς να τους αντιμετωπίσετε. Αυτό είναι δουλειά προφανώς του προπονητή, του scouting, όλων όσων ασχολούνται με την ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα, Ανδρέα, αυτός ο τίτλος τι σημαίνει για την ομάδα της ΑΕΚ? Αυτός ο τίτλος δεν μας σταματάει σε καμία περίπτωση. Είχαμε δύο στόχους φέτος, το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Απλά το κύπελλο τώρα μας δίνει την έξτρα όθηση που θέλαμε ώστε να διεκδικήσουμε και το πρωτάθλημα φέτος. Είναι η ΑΕΚ μια παραδοσιακά καλαθοσφαιρική ομάδα.
Υπάρχει και μέλλον όμως στην ομάδα, από ό,τι είδαμε τουλάχιστον και, και στον τελικό. Mm-hmm. Μπορεί αυτή η ομάδα, έχει τα παιδιά, έχει το ταλέντο αυτή η ομάδα και στο μέλλον να στηριχθεί πάνω σε αυτά τα παιδιά, χωρίς κατ' επέκταση να έρχονται οι ξένοι, οι Αμερικάνοι, οι naturalizer, τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι παίρνουν το διαβατήριο. Κοίταξε, σαφώς και έχει μέλλον. Όσον αφορά τους ξένους, είναι εντός εισαγωγικών αναγκαίο κακό. Ναι, σε όλες τις κατηγορίες, σε όλες τις λίγες στον κόσμο υπάρχουν οι ξένοι καλαδοσφαιριστές, ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι ο αριθμός τους. Να μην ξεφύγουμε πάλι μέχρι πριν 7 χρόνια που είχαμε 7 και 8 ξένους, να μην ξεφύγουμε σε αυτόν τον αριθμό, να μείνουν οι ξένοι όπως έχουν. Και από εκεί και πέρα τα παιδιά υπάρχουν από κάτω, υπάρχει πολύ μεγάλη δεξαμενή με παιδιά τα οποία μπορούν να συνυπάρξουν με αυτούς τους καλαδοσφαιριστές και με εμάς τους πιο έμπειρους και να κάνουν έτσι ένα δυνατό κράμα για οποιαδήποτε ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, ανοίξε ένα κεφάλαιο με τους ξένους καλαδοσφαιριστές και πρόεδρος του συνδέσμου. Θα το συζητήσουμε αυτό στην συνέχεια. Γρηγόρη, κάτι για το παιχνίδι. Τι άλλο σου έκανε εντύπωση εσένα, ποιο ήταν το κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης του τελικού? Ήταν ουσιαστικά το ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί όπου μπήκε στην εξίσωση και ο Ντέιβις επιθετικά. Λες για το τρίτο δεκάλεπτο το ξεκίνημα. Ακριβώς. Ο Ντέιβις ήταν άποντος. Είχε 0-8 προσπάθειες στο πρώτο ημίχρονο. Αν είμαι σωστός, εκεί καταφέρατε να δημιουργήσετε τη διαφορά. Ναι, στο τρίτο δεκάλεπτο. 5-10 ήταν, νομίζω, αν είμαι σωστός. Στην τρίτη περίοδο, συνολικά, ο Ντέιβις μαζί με τον Αντρέα πέτυχαν 13 πόντους. Και ουσιαστικά εκεί ανέβηκε και η διαφορά και ξέφυγαν. Επίσης, εγώ θα αναφερθώ και στην συνεισφορά του Ρομπέρτο του Μαντοβάνη στον τελικό. Εκεί όπου ο Γκμπέιντε, που ήταν ο βασικός πυλώνας κάτω από τη ρακέτα της ΑΕΚ, φορτώθηκε με 2 φάουλ πολύ νωρίς και ο Ρομπέρτο μας έκανε να μην προσέξουμε καν την απουσία του Γκμπέιντε. Δείγμα το πόσο καλά ενώθηκαν οι παγιοί, αν θες, με τους νέους, αν και ο Ρομπέρτο και ο Ναράς δεν είναι παιδιά. Σωστό. Ωστόσο, φέτος είναι η χρονιά που τους βλέπουμε να βγαίνουν μπροστά. Και η άποψή μου είναι ότι με την βοήθεια του Ιάκωβου και του Ανδρέα, που είναι οι παλαιότεροι στην ομάδα, να κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ναι. Είναι κάποιοι X-Factor οι οποίοι βγαίνουν μέσα από την αναμέτρηση. Σίγουρα. Σε μια επιτυχημένη ομάδα υπάρχουν 12 γρανάζια σε αυτή τη μηχανή, έτσι, σε κάθε αγώνα. Ο καθένας έχει τον ρόλο του. Σε αυτό το παιχνίδι, ο καθένας πήρε το ρόλο που έπρεπε να πάρει. Και όσο του αναλογούσε. Νομίζω πως ναι. Και τον έφερε εις πέρας στο 100%. Είμαστε μια ομάδα η οποία δεν βασίζεται π.χ. μόνο σε μένα, στο σκοράρισμα, μόνο στον Ντέιβις, μόνο στον Ντέρεκ. Υπάρχουν κάθε παιχνίδι, θα δεις διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Ο Ιάκωβος πήγε πάρα πολύ καλά στον τελικό επίσης. Δεν έχουμε κάτι σταθερό. Υπάρχει αυτή η ομοιογένεια στην ομάδα και ανά πάσα ώρα και στιγμή ο καθένας μπορεί να βγει πρώτος σκόρερ, ο καθένας μπορεί να βγει πρώτος rebounder. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρχουν οι ρόλοι και να τους αξιοποιούμε στο 100%. Πόσο σας έχει βοηθήσει η παρουσία του Μανολόπουλου στην ομάδα? Ο Μανολόπουλος, όπως έχω αναφέρει ξανά, μας έχει ανεβάσει ένα επίπεδο, γιατί δεν ήταν μια ουσιαστικά αντικατάσταση κάποιου παίχτη, ήταν μια προσθήκη στο ήδη υπάρχον ρόστερ. Οπότε, μόνο και μόνο από την εμπειρία του όλα αυτά τα χρόνια, καταλαβαίνεις ότι μόνο καλό μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Είναι ένα παιδί πολύ ταπεινό, το οποίο και από μόνο του είπε ότι δεν ήρθα εδώ να πάρω καμία θέση ηγέτη, καμία θέση βασικού ή οτιδήποτε, ήρθα εδώ να βοηθήσω να πάρουμε τους δύο τίτλους. Αυτό κάνει το παιδί, είναι πάρα πολύ ενεργητικός, είναι πολύ επαγγελματίας. Πρόσφατα έγινε πατέρας και ουσιαστικά δύο μηνών είναι η κόρη του και ήρθε εδώ να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Για μένα είναι ένα μεγάλο σύν για την ΑΕΚ, ο Σωτήρης. Γρηγόρη, ΑΕΚ Κεραυνός ή Κεραυνός ΑΕΚ θα είναι και το ζευγάρι του πρωταθλήματος? Με βάση την εικόνα των τεσσάρων ομάδων, τουλάχιστον στα ημιτελικά του κυπέλλου, θεωρώ ότι η ΑΕΚ με τον Κεραυνό έχουν τον πρώτο λόγο. Δεν μπορώ να αποκλείσω όμως το ΑΠΟΕΛ. Παρά την φυγή του κ. Φραγκιά, είναι ο Μάριος Αργυρού τώρα στο τιμόνι της ομάδας. Όμως ναι, θεωρώ ότι έχουν τον πρώτο λόγο ο Κεραυνός με την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε. Αντρέα, είπαμε, είσαι και πρόεδρος του συνδέσμου των καλαθοσφαιριστών. Πάμε να ανοίξουμε και λίγο το κεφάλαιο. Ξένοι καλαθοσφαιριστές. Είδαμε την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να τους μειώνει. Υπάρχει όμως το ταλέντο στην Κύπρο. Μας είπες ότι πριν υπάρχει δεξαμενή στην ΑΕΚ, στις υπόλοιπες ομάδες. Υπάρχει το ταλέντο για να, σε εισαγωγικά, αντικαταστήσουν τους ξένους
που θα λείψουν από τις ομάδες. Καταρχήν, το είπα λίγο λάθος, δεξαμενή δεν είναι τη ΣΑΕΚ, είναι γενικά στην Κύπρο. Ναι, αυτό είπα. Τώρα από εκεί και πέρα, οι ξένοι το ότι μειωθήκαν στους τρεις. Εντάξει, μας βρίσκει σύμφωνος, εννοείται, γιατί θέλουμε να μειωθούν οι ξένοι. Ίσως μπορούσε να γίνει πιο σταδιακά, να πάνε στους τέσσερις, όπως είχαμε πει πριν 3 χρόνια στα σύνδεσμους. Είχαμε παρουσιάσει ένα πλάνο σταδιακής μείωσης, ώστε να μπορούν και οι ομάδες να ανταπεξέλθουν και να είναι έτοιμες, ώστε να φέρουν παιδιά στην πρώτη ομάδα. Βέβαια, από τη στιγμή που ήρθε, είναι καλοδεχούμενο, εννοείται. Από εκεί και πέρα. Σας χάλασε. Όχι καθόλου. Εννοείται αυτό, γιατί όπως βλέπουμε, από όλες τις ομάδες βγαίνουν παιδιά προς τα έξω. Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό θέλαμε ούτως ή άλλως. Τώρα, το να φέρνεις ξένους, γιατί είχα ακούσει πρόπερση τουλάχιστον μια κουβέντα από πολλούς ανθρώπους διάφορων ομάδων ότι πέφτει το επίπεδο όταν φεύγουν οι ξένοι. Αυτό με εξόργησε πέρσι, γιατί πραγματικά πέρσι είχαμε 9 ομάδες, από 5 ξένους η κάθε ομάδα και συν 15 ξένους που αλλάξανε, μιλάμε για 60 ξένους τουλάχιστον. Ταπεινή μου άποψη, από αυτούς τους 60 ξένους, οι 40 άλλες εποχές δεν θα παίζανε καν στην Κύπρο, λόγω επίπεδου. Οπότε ας μην μιλάμε για επίπεδο, είναι κρίμα. Είναι παιδιά τα οποία απλά τα φέρνουν επειδή είναι φτηνοί, καλαδοσφαιριστές, και δεν μπορούν να προσφέρουν, δηλαδή αν ξέρεις ότι τις μεγάλες ομάδες που φέρνουν πιο μεστούς Αμερικάνους, ναι, και πιο έμπειρους, και πιο έτοιμους. Από εκεί και πέρα νομίζω δεν υπάρχει κάτι ανάλογο όπως στο παρελθόν, όταν είχαμε 2 ξένους και πληρώνανε πάρα πολλά λεφτά για να φέρουν αυτούς τους 2 ξένους, γιατί ήταν κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω είναι ένας συνδυασμός, δεν είμαι ούτε της μίας άκρης ούτε της άλλης. Πρέπει να βρεθεί λύση κάπου στη μέση, ώστε να μπορεί να παίζει ο Κύπρος καλαδοσφαιριστής και να αναδειχθεί. Όπως αναδειχθήκανε πολλά ταλέντα φέτος, νομίζω. Ναι. Είναι αλήθεια ότι στην φετινή χρονιά νομίζω ότι έχουμε δει πολλούς παίχτες να ξεχωρίζουν και πολλούς παίχτες από εκεί που δεν τους ήξερε κανένας να τους μαθαίνει. Mm-hmm. Γρηγόρη, η άποψή σου. Ναι, 100% σύμφωνο με τον Ανδρέας αυτό. Είδαμε τον Τίνκα από πλευράς Απόλλωνα να βγαίνει από το πουθενά. Εντάξει, ο Τίνκας έφυγε όμως και πριν από 2 χρόνια να πάει στην ΑΕΚ. Είναι κάτι όμως διαφορετικό. Βλέπουμε όμως φέτος ότι η γη του αστικά της οργάνωσης του παιχνιδιού του Απόλλωνα. Ή θα πάω στον αρχηγό της Ομόνοιας που είναι ο Γιώργος Τρεντιάγοφ. Ένα παιδί που μέχρι πριν 2 χρόνια βρισκόταν στον Αχιλέα Καμακλείου, παίζει στη δεύτερη κατηγορία. Και φέτος, αφού πήρε πέρσι το άπτυσμα του Πυρός δίπλα από τον Γιώργο τον Νεοφύτου, ακόμη έναν πολύ έμπειρο καλαθοσφαιριστή, φέτος το βλέπουμε να ξεχωρίζει. Γενικά υπάρχει μέλλον. Το θέμα είναι και αυτό που είπε ο Ανδρέας όμως. Ότι πρέπει να πάρουν τις ευκαιρίες τους και να δουλέψουν δίπλα από τους πιο εμπειρούς για να μπορούν να σταθούν. Και να γίνει και σωστά. Σίγουρα, να γίνει σωστά. Σίγουρα να γίνει σωστά. Γιατί αν δεν γίνει σωστά, νομίζω ότι κινδυνεύει να χάσει και το ταλέντο. Έχω αναφέρει ξανά κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Για πολλά χρόνια, από το 2005-2006 τουλάχιστον μέχρι το 2014, τουλάχιστον για μια δεκαετία, ο Κύπριος καλαδοσφαιριστής ήταν στην άκρη του πάγκου. Ήταν κομπάρσο, χειροκροτούσε. Ναι. Δεν μπορούσε μια στιγμή στην άλλη να τον κάνεις πρωταγωνιστή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, θέλει μετάβαση. Τώρα εξαιρούμαστε λίγο εμείς, οι πιο μεγάλοι που έχουμε φύγει εξωτερικό και έχουμε μια άλλη καριέρα. Μιλάω για τα παιδιά που ήταν εδώ και συνεχίζουν το σκληρό αγώνα αυτόν τέλος πάντων για να μπορέσουν να πλαισιώσουν την ομάδα τους στην πρώτη κατηγορία. Υπομονή θέλει και πολλές ευκαιρίες στα μικρά παιδιά. Ναι. Το επίπεδο του πρωταθλήματος, γενικότερα το επίπεδο. Το επίπεδο του πρωταθλήματος, σίγουρα είναι πιο χαμηλό από κάποιες άλλες χρονιές, αλλά το ότι εγώ βλέπω τις ομάδες των τελευταίων θέσεων να κερδίζουν αυτές των πρώτων θέσεων και να γίνεται, δηλαδή μέχρι τελευταία αγωνιστική τώρα να κρίνεται ποιος θα μπει τετράδα, εμένα αυτό μου αρέσει. Υπάρχει κάτι πολύ όμορφο. Το επίπεδο το παικτικό θα ανέβει. Θα ανεβαίνει σιγά σιγά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακριβώς. Θέλει υπομονή. Δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη να το κάνουμε αυτό. Και σίγουρα με το να πάρουμε μια απόφαση του χρόνου ότι το επίπεδο ήταν χαμηλό και πάμε στους 5 ξένους, ας πούμε, λέω εγώ, σίγουρα δεν θα βοηθήσει καθόλου. Κάτι ξέρεις. Όχι, τίποτα. Απλά το λέω ίσως και για να προλάβω κάποιες καταστάσεις. Αλλά νομίζω. Στον κόδωνα του κινδύνου. Ναι. Όντως κεραυνός, θέλω και τη γνώμη τη δική σου, αυτό που είπε πριν ο Γρηγόρης. Όντως κεραυνός και ΑΕΚ, η ΑΕΚ και κεραυνός είναι όντως οι καλύτερες ομάδες στη φετινή χρονιά, οι πιο σταθερές, οι ομάδες οι οποίες φιγουράρουν για το ζευγάρι του τελικού. Κοίταξε, δεν κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Με βάση τα αποτελέσματα και το πώς έχουμε δει και τις άλλες ομάδες πλέον, έχουμε πλήρη εικόνα. Και από κύπελο και από 3 γύρους στο πρωτάθλημα, νομίζω πως ναι, είναι τα φαβορί για να πάνε στον τελικό. Ο Ανδρέας Ιζόπουλος, μέχρι πότε θα παίζει? Όσο με κρατάνε τα πόδια μου. Σαν το Σπανουλί.
Κοίτα, επειδή ξέρω ότι είναι στην Παναθηναϊκό στην Ελλάδα. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης παίζει. Εγώ θα πω απλά για τον Ανδρέα το ότι ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος ο Παντελή, ο Βασίλης ο Κούνας, ο Γιώργος ο Θεοχαρίδης, μέχρι πέρσι θα πω και τον Γιώργο τον Νεοφύτου, είναι παίχτες κόσμημα για τα κυπριακά γήπεδα. Γιατί ουσιαστικά δίπλα από αυτούς μπορούν να μάθουν και οι νεότεροι. Αυτό είναι αλήθεια. Και να μεταλαμπαδεύσουν την εμπειρία. Ακριβώς. Και αυτό που λέγαμε ότι πρέπει σιγά σιγά να μπουν οι παίχτες. Δεν είναι τυχαία ότι φέτος βλέπουμε το ξεσπασμά του Ρομαντοβάνη ουσιαστικά, τον πραγματικό Ρομπέρτο, που δεν είναι παιδί. Ο Γιαναράς έφυγε στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, ήρθε φέτος και παίρνει φανέλα βασικού και όχι άδικα. Φτάνει σιγά σιγά πλέον δίπλα από αυτούς τους ηγέτες, θα το πω, να δούμε και τα νέα παιδιά να παίρνουν ευκαιρίες, γιατί μόνο μέσω. Όπως είπε και ο Ανδρέας, βήμα-βήμα θα γίνει όλο αυτό. Το γεγονός αυτό που λέει ο Γρηγόρης, ότι υπάρχουν κάποιοι καλαθοσφαιριστές οι οποίοι είναι στα 36, στα 37, στα 38, λέει κάτι για το άθλημα ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν τις ευκαιρίες οι Κύπροι να έρθουν κοντά. Γιατί συνεχίζεται ουσιαστικά εσύ, ο Ιάκωβος. Εννοείς ότι δεν υπάρχουν τόσο πολλοί ώστε να μας αναγκάσουν εντός εισαγωγικών να σταματήσουμε κι εμείς. Να σας αναγκάσουν να σταματήσετε. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Με την έννοια ότι θα μπορούσε να πούμε τώρα βλέπεις τον Τίγκα που είναι 19. Υπάρχει ένα χάσμα. Από τα 36-37 βλέπουμε τώρα κάποιους Κύπριους, για παράδειγμα τον Τίγκα λέω ξανά, στα 19 του. Mm-hmm. Δηλαδή θα ήταν καλό να υπήρχε και ένας καλαθοσφαιριστής Κύπριος που να ξεχωρίζει και να είναι στα 24, στα 25, στα 26. Σίγουρα. Αυτό το πληρώνουμε βασικά για εκείνη τη δεκαετία που σου είπα. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Το 2015 νομίζω, όταν ήταν ο κότσο για να ράσει στην εθνική ομάδα, είχαμε πάει για κάτι φιλικά στην Ελλάδα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχα πει τη φράση τότε, είμαστε η εθνική over 30 και under 20 μαζί. Δεν είχαμε κάτι ενδιάμεσο. Ναι, υπήρχε μεγάλο χάσμα. Υπήρχαν μόνο 2-3 καλαθοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα είναι απόρρια των λαθών που είχαν γίνει στο παρελθόν αυτό. Και σιγά σιγά θα κλείσει η ψαλίδα. Με την αποχώρησή μας σε 2-3 χρόνια όλων των παικτών που είναι από 35 και πάνω, θα δεις ότι τα παιδιά που είναι τώρα, όπως είναι ο Ρομπέρτο, όπως είναι ο Σάιμον, ο Στυλιανού, τα παιδιά που πάνε στα 30, θα έχει κλείσει η ψαλίδα με τους υπόλοιπους, με τον Τίνκα, με τον Ραφαήλ, με τα παιδιά αυτά. Και νομίζω θα υπάρχει μια πιο ομαλή μετάβαση μετά. Λοιπόν, άρα θα τον έχουμε ακόμα 3 χρόνια. Εγώ πιστεύω καλά. Ότι θα σαρανταρίσει. Έτσι όπως το θα σαρανταρίσει με τον Σπανούλη και θα του αποχαιρετήσουμε μαζί από τα γήπεδα. Όχι, ο Σπανούλης του χρόνου θα σταματήσει νομίζω. Θες να πεις κάτι για τον Σπανούλη? Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να γίνει και προπονητής του Ολυμπιακού. Για εκεί πάει. Εγώ το πιστεύω. Κάτι ξέρεις ή απλά έτσι? Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα, κάτι άλλο που θέλεις να πούμε για την ΑΕΚ? Νομίζω για την ομάδα στη χρονιά. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Από εκεί και πέρα πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη τροχιά, σε τροχιά πρωταθλήματος. Αφήνουμε πίσω το κύπελο. Το διασκεδάσαμε όσο το διασκεδάσαμε. Και από εκεί και πέρα τώρα τα κεφάλια μέσα. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Ξεκινήσατε όπως ξεκινάει και ο κεραυνός, φαντάζομαι, 2 στόχους τη χρονιά. Mm-hmm. Κύπελλο και πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι ο μεγάλος στόχος. Εννοείται. Εάν και εφόσον. Μη γίνεται για εσάς. Δεν καταφέρετε να κατακτήσετε το πρωτάθλημα, θα είναι αποτυχία η χρονιά, παρά το γεγονός ότι έχει κατακτηθεί το κύπελλο. Δεν θεωρώ αποτυχημένη μια χρονιά στην οποία έχεις πάρει έναν τίτλο. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που θεωρείσαι από πολλούς και το outsider. Έτσι. Για μένα προσωπικά, με ρωτάς, ναι, μπορεί να είναι αποτυχία. Για μένα, ναι. Προσωπικά. Σαν ΑΕΚ, νομίζω ότι με τα δεδομένα του προϋπολογισμού που έχει η ομάδα και απέναντι στην ομάδα του Κεραυνού, νομίζω ότι και που πήρε το κύπελο είναι καλά. Βέβαια, εντάξει, ποτέ δεν μια ομάδα σαν την ΑΕΚ, σαν το ΑΠΟΕΛ, σαν τον Κεραυνό δεν θα χαρίσουν κάτι άλλο, ναι, επειδή ικανοποιηθήκαν με το κύπελο. Αλλά για μένα, σε γενικές γραμμές, δεν είναι αποτυχημένη χρονιά, mm-hmm. εάν δεν έρθει το πρωτάθλημα. Άρα είναι καθόλου επιτυχημένη. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Γρηγόρη, θα τα πούμε και μετά, ναι. Μαζί. Δεν του είπαμε τίποτα για τον Παναθηναϊκό. Να τον αφήσουμε να δει τον αγώνα αύριο με τον Ερυθρό Αστέρα και μετά. Ναι, με τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή προπόνηση. Να είσαι καλά. Και καλή συνέχεια.
και στο πρωτάθλημα και περιμένουμε να δούμε ασφαλώς την ΑΕΚ στον τελικό. Αυτός νομίζω είναι και ο δικός σας στόχος. Εννοείται. Και φυσικά το πρωτάθλημα. Ένα στόχος κάθε φορά. Ένα στόχος κάθε φορά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.